Γεια σας, είμαι η Σταγόνα. Σήμερα θα σας διηγηθώ το πιο περίεργο ταξίδι μου. Εκείνη η αυγουστιάτικη μέρα δεν είχε ξημερώσει σαν τις άλλες. Ήταν μουντή. Γκρίζα σύννεφα σκέπαζαν τον ουρανό. Τόσα πολλά που ο ήλιος είχε χαθεί. Λες και ήταν χειμώνας. Κάποια στιγμή είδα τα σύννεφα να πλησιάζουν πολύ μεταξύ τους και να συγκρούονται με τόση δύναμη που αμέσως άρχισε η βροχή. Τότε ξεκίνησε και η δική μου ελεύθερη πτώση και μάλιστα χωρίς αλεξίπτωτο. Το ταξίδι της Σταγόνας είναι το πρώτο μου παιδικό βιβλίο από τη σειρά περιβαλλοντικές ιστορίες της Ελληνοεκδοτικής με εικονογράφηση Ζαφούκο Γιαμαμότο και αφηγηματικούς χάρτες Μαρία Τζουξανιώτη. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με αφορμή τις ευνίδιες πλημμύρες που έγιναν τον Αύγουστο του 2020 στην Εύβοια. Έντονα καιρικά φαινόμενα ακολούθησαν πυρκαγιές που είχαν γίνει την προηγούμενη χρονιά και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα έντονη επιφανειακή απορροή από νερό και λάσπη να καταλήξουν στα παιδινά της κεντροδυτικής Εύβοιας, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές. Το παραμύθι αυτό απευθύνεται σε παιδιά του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού και η θεματική του είναι ο κύκλος του νερού, διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και φυσικές διεργασίες που έχουν αποδοθεί με έναν ευανάγνωστο τρόπο για αυτή την ιδιαίτερη παιδική ηλικία. Απότερος σκοπός είναι η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης. Η έκδοση πλαισιώνεται με αφηγηματικούς χάρτες που συνδυάζουν εικόνες, κείμενο, βίντεο και διαδραστικούς χάρτες. Με τον τρόπο αυτό, πέρα από τις δεξιότητες που σχετίζονται με το περιβάλλον, ενισχύονται και οι ψηφιακές δεξιότητες των μικρών και μεγάλων αναγνωστών μας.